Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7. Μία εκπομπή που στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναφιερωμένη στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Αύριο στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο, Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ. Στο τελευταίο χρονικά μεγάλο μάτς για τις εγχώριες οργανώσεις. Κρίνεται ένας τίτλος, είναι ένα κύπελο. Ο Ολυμπιακός που θέλει να κάνει το double, ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει στις επιτυχίες και στους τίτλους. Οπότε αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον για πολλούς. Ο Ολυμπιακός πανάξια πρωταθλητής και με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Μιλάμε για τις δύο κορυφαίες ομάδες εντός των τυχών. Τουλάχιστον για την τρέχουσα σεζόν. Θα κουβεντιάσουμε για τον τελικό με τον Νίκο Αβραμίδη, αναμένοντας και τον Κωστή Ραπτόπουλο να μπει στην παρέα μας. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 79ος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος. Και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, αν θέλαμε να βρούμε ένα τίτλο στο sequel των τελικών, 20 χρόνια μετά κοντράρονται και πάλι οι δύο μεγάλες αυτές τις ομάδες στον τελικό μιας μεγάλης διοργάνωσης, όπως είναι το Κύπελλο Ελλάδος. Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη όπως έχει κατά τα τελευταία χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, πάντα ένας τελικός και όταν κρίνεται ένα τρόπαιο είναι πάρα πολύ δυνατός. Ειδικά όταν κοντράρονται οι δύο από τις τρεις κορυφαίες ομάδες της τελευταίας εξαετίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα, λοιπόν, πριν που μετά του τελικού, πιθανές εντεκάδες, συστήματα, τακτικές και δούμε και την προϊστορία που έχει αυτό το ζευγάρι στους τελικούς των κυπέλων. Να θυμηθούμε λίγο πώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία των play-offs στην Super League 1 και αργότερα στην Super League 2 μεσοβδόμαδα με πολύ άγχος και suspense. Είχαμε λοιπόν ΑΕΚ Άρης 0-0, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-4, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 0-1. Έτσι λοιπόν στην τελική βαθμολογία ο Ολυμπιακός τερμάτισε με 90 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ με 64 δεύτερος, ο Άρης τρίτος με 61, η ΑΕΚ τέταρτη με 60, ο Παναθηναϊκός πέμπτος με 53 και έκτος ο Αστέρας Τρίπολης με 51. Αναφορικά τώρα με τα play-out Απόλλων Σμύρνης Λαμία 0-1, ΑΕΛ ΠΑΣ 2-0, Ατρόμητος Βόλος 1-0, ΟΦΗ Πανετολικός 2-2. Βόλος 43, Ατρόμητος 37, ΠΑΣ 35, Λαμία 35, ΟΦΗ 32, Απόλλων Σμύρνης 34, γιατί δεν είναι ημερομένη κάρτα, είναι και η νίκη που πέτυχε μεσοβδόμαδα σε ξαναβολής παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΣ. Πανετολικός 28 και ΑΕΛ 27. Τώρα, για τα play-off, Ξάνθη Λεβαδιακός 1-0, Ιωνικός Εργοτέλης 2-1, Χανιά Διαγόρας 2-0. Με αυτά τα αποτελέσματα, ο Ιωνικός επιστρέφει στα σαλόνια τη Super League 1. Η Ξάνθη τερματίζει δεύτερη και θα μπει στη δικασία των Μπαράζ, διπλά παιχνίδια κόντρα στον Πανετολικό, για να δούμε ποια ομάδα θα είναι στην Super League 1 τη νέα σεζόν. Εδώ play-out Παναχαϊκή, το Ξαδράμας 1-2, Τρίκαλα, Απόλλων Λάρισας 3-1, Καραϊσκάκης, Όφια Ράπετρας 0-3. Και στη βαθμολογία, Παναχαϊκή 37, Τρίκαλα 29, Απόλλων Λάρισας 29, το Ξαδράμας 28, έπεσε ο Καραϊσκάκης με 24 και Όφια Ράπετρας με 20 βαθμούς. Όλα αυτά βέβαια μπορεί να μετρήσουν, Γιάννη, αν γίνει ένα διάρθρωση, οπότε δεν πέφτει κανένας. Να δούμε Super πάλι αυτό το έργο. Νομίζω ότι θα γίνει. Νομίζω ότι ο κ. Αυγενάκης είναι αποφασισμένος να προχωρήσει την αναδιοργάνωση, την αναδιάρθρωση των κατηγοριών. Δεν θα επηρεάσει λογικά τη Super League 1. Η Super League 2 αντιδράει ο κ. Λεουτσάκος και οι υπόλοιποι που είναι στη Super League 2, αλλά η απόφαση, όπως λέει και ο κ. Λιανός, Survivor, έχει πάρθει. Ναι. Βέβαια δεν ξέρουμε αν θα είναι αναδρομικά. Όχι αναδρομικά, συγγνώμη, αν θα είναι για την τρέχουσα για αυτή, σεζόν. Για αυτή που θα έρθει. Ή για την επόμενη. Για αυτή που θα έρθει. Θα καταργηθεί η Football League. Θα γίνει κανονική γάμα εθνική με 10 ομίλους και η Super League 2 θα έχει και αυτοί δύο ομίλους, βορρά και νότου, ή δεν ξέρω πώς άλλες μπορούν να διαμορφωθούν τα πράγματα. Πάντως, αυτή είναι η αρχική σκέψη του κ. Αυγενάκη, έχει κατατεθεί, έχει συζητήσει το θέμα και περιμένουμε την τυπική διαδικασία για να ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο βασικό θέμα της εκπομπής, που είναι ο τελικός του κυπέλου. Να ξεκινήσουμε τον Ολυμπιακό, Νίκο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει εκκρεμότητα που αφορά κυρίως τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο και μένει να δούμε εάν αυτή η εκκρεμότητα είναι ικανή στο να αλλάξει ακόμα και τη διάταξη
που θα κατεβάσει ο Πορτογάλος τεχνικός. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη μου. Η αλήθεια είναι ότι στην περίπτωση που, που δεν αγωνιστεί ο Παπασταθόπουλος, που για μένα είναι 40-60 αυτή τη στιγμή προς το να μην παίξει, η πρώτη λογική ενδεκάδα είναι αυτή που βλέπουμε εδώ, δηλαδή με τερματοφύλακα το ΣΑ, τριάδα στην άμυνα τον Χολέβας, τον Εμβιλά και τον Σεμέδο, Μπουχαλάκη και Καμαρά, τα δύο αμυντικά χαφ, με Ρεάπτσιου Κανδρούτσο σε ρόλο back half, τον Μπρούμα και τον Μασούρα πίσω από τον Γιουσέφ Ελαραμπή. Αυτό είναι το πρώτο σενάριο, το πρώτο λογικό σενάριο, γιατί η ενδεκάδα που έχει να κάνει με τον Παπασταθόπουλο και το πώς θα παίξει η ομάδα και αν θα παίξει 4-3-3 ή 3-4-3, μπορούμε να βγάλουμε 10 διαφορετικές ενδεκάδες εδώ και να γεμίσουμε. Η ιδιαίτερη ενδεκάδα που μπορούμε να δούμε την εκμετώση είναι με τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο μέσα, με Σεμέδο, Σοκράτη, Χολέβα, Εμβιλά, Καμαρά, τα αμυντικά χαφ, το Ρεάπτσου και τον Ανδρούτσο πάντα back half και τη γνωστή τριάδα Μασούρα, Μπρούμα και Ελαραμπή. Τις τελευταίες ώρες, Γιάννη, ναι, έχει αναπτυχθεί ένα σενάριο. Ένα σενάριο το οποίο θέλει τον Πέντρο Μαρτίνς να μην χρησιμοποιεί τον Μπρούμα στην αρχική ενδεκάδα και να δοκιμάζει αυτό που έκανε με τη Σιλεοφόρο. Με Ελαραμπή δηλαδή στα άκρα, Μασούρα, Ελαραμπή αριστερά, τον Μασούρα δεξιά και μπροστά τον Άχμετ Χασάν. Που το είδαμε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και ήταν και πήγε αρκετά καλά, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, Γιάννη, και το ξέρεις και εσύ, ότι ο Ελαραμπή ξέρει πάρα πολύ μπάλα. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει εξαιρετικά και ανασταλτικά, να πάρει την μπάλα στο γρήγορο transition, να τρέξει και να ανοίξει δρόμους για τον Μασούρα, θεωρώντας ότι και τον Χασάν, κυρίως όμως για τον Μασούρα, ο οποίος σε αυτό που είδαμε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό ήταν κλειδί η παρουσία του, διότι το πάνω-κάτω που έκανε από τη μεσαία γραμμή μέχρι και το τέρμα του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό γιατί τράβαγε τον προσωπικό του αντίπαλο και όταν γινόταν η υπεραριθμία που έμπαινε και ο Ελαραμπή μέσα στο παιχνίδι και υπήρχε και ο Χασάν, ανέβαιναν συνήθως ο Ανδρούτσος και λιγότερο ο Ρεάπτσιουκ, δημιουργούσε λοιπόν μια υπεραριθμία στην επίθεση του Ολυμπιακού στην άμυνα του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα η άμυνα του Παναθηναϊκού να μην μπορεί να αντιδράσει. Κάπως έτσι λοιπόν, ο Μασούρας τρύπησε δύο φορές στην άμυνα του Παναθηναϊκού, μία από την κάθετη του Γιουσέφ Ελαραμπή και από την άλλη του Χασάν, και είχαμε το 0-2 στο 12. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό στο τελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το επεξεργάζεται στο μυαλό του ο Μαρτίνς, ο οποίος γίνεται συνήθως να πούμε ότι τις ενδεκάδες τις αποφασίζει τα πρωινά των αγώνων. Μάλιστα. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον Κωστή Ραπτόπουλο. Μόλις έφτασε και εμείς στο στούντιο. Γεια σου, Κωστή. Λοιπόν, ωραίος Ολυμπιακός, μ' αρέσει. Μ' αρέσει που παίζει το σύγχρονο ποδόσφαιρο στο 3-4-3. Ναι. Μ' αρέσει που έχει ένα center forward ο οποίος είναι ο σύγχρονος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Βγαίνει, γίνεται κατά συνθήκη δεκάρι και βάζει τους δύο πλαϊνούς εσωτερικούς πλαϊνούς όπως έτσι βάφτισε τους πάνω στα center back. Και έτσι λοιπόν αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας στην Ελλάδα. Ναι. Το κάνει μόνο ο Ολυμπιακός. Έχει τον Μασούρα σε τακτικό επίπεδο καταπληκτικό. Αν ο Βρουσάη τα παστέλωνε κιόλας δεν ήταν σαν και αυτόν τον Βινίσιους να πούμε. Ναι, άμα ήταν και κολλήσει. Γιατί έχει τρίπλα, έχει διείσδυση, έχει ταχύτητα, έχει αυτά. Είναι λίγο τσαπατσούλι στο. Εγώ διαφωνώ. Ναι, διαφωνώ γιατί ο Βρουσάη δεν μπορεί να τον κρίνει γιατί δεν έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Και όταν μπήκε στα παιχνίδια ήταν τραυματίστηκε. Όχι, λέω. Έχει ταχύτητα, έχει έκρηξη, έχει διείσδυση, έχει τρίπλα. Στα τελειώματά του. Τώρα που είδαμε, τώρα άμα τα παστελώνει κιόλας. Μήπως έχεις τον Μπρούμα στο μυαλό σου και λες Βρουσάη. Τον Μπρούμα μάλλον πρέπει να έχεις, γιατί ο Βρουσάη. Α, ο Μπρούμα που τα είχαν, ναι. Ο Βρουσάη είναι. Ο Μπρούμα τα είχαν. Ναι. Μισό λεπτό. Νίκο, το ότι κατάλαβα ότι εννοούσε τον Μπρούμα όταν χαρακτήρισε τον παίκτη που τα είχαν είναι κακό για τον Ολυμπιακό. Όμως έτσι δηλαδή συνοηθήκαμε. Όπως και να έχει και Ρατζέλοβιτς εκεί, έχει τα πάντα ο Ολυμπιακός. Έχει τον Καμαρά που ίσως είναι ένα παίκτη ο οποίο στο 3-4-3. Με αριθμητικό μειονέκτημα, δηλαδή στο 4-3-3 παίζει με 3 χαφ. Είναι που θα τρέξει με 2 χιλιόμετρα, 3 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ποιοτικά. Ναι. Έχει τον το Χολέμπας έφηβο. Εντάξει, το παίζει καλύτερα, θέλω να το πω, από το δικό μας τον ΠΑΟΚ, ο οποίος το παίζει 1,5 μήνα. Και αυτός, επίσης ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα να παίξει και το κατακτητικό κομμάτι και του ευνηδιασμού. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ παίζει μόνο του ευνηδιασμού. Το 3-4-3 λοιπόν, εκείνο που θέλω να ρωτήσω τον Νίκο, είναι εάν τελικά δεν παίξει ο Σοκράτης, είναι δεδομένο ότι θα παίξει ο Σοκράτης.
Ο Σοκράτης έχει προπονηθεί, αλλά το άλλο όχι θα φανεί ωραία. Λίγο πριν. Αν δεν παίξει ο Σοκράτης. Εδώ βλέπουμε την δεκάδα με το. Και μπροστά σου, Κωστή. Μπροστά σου εδώ. Χωρίς Σοκράτη. Ναι. Σε Μέδο, Εμβιλά, Χολέβας. Κοίτα, εδώ αδιατηρεί δηλαδή το 3-4-3. Δεν πετάει, ναι. Ας πούμε, σε Μέδο, Χολέμπα και τον Εμβιλά στα χαφ. Νομίζω ότι το φοβάται να βάλει σε Μέδο, Χολέμπα σαν στόπερ και να παίξει 4-3-3. Ναι. Και να μεταφερθεί ο Εμβιλά. Εδώ κερδίζει σε ποιότητα. Με τον Εμβιλά χαμηλά, οπωσδήποτε, ξεκινάει και από πίσω το παιχνίδι καλύτερα. Στο ύψος χάνει στο ύψος μόνο εδώ, ναι. Βέβαια, να πούμε κάτι. Εάν παίξει με το 3-4-3 που παίζει συνήθως ο Ολυμπιακός το τελευταίο δίμηνο, θα έλεγα, έχοντας αυτή την αναστάτωση με τον Σοκράτη και τον Μπά εκτός και μετακομίζοντας τον Εμβιλά πίσω, θα έλεγε κάποιος ότι χάνει στα χαφ, γιατί έχεις 2-3 χαφ, μάνι-μάνι, λόγω συστήματος, ναι. Και λόγω συνθήκων έχει τον Εμβιλά στόπερ. Αλλά εάν ο ΠΑΟΚ κατέβει με το 3-4-3 ή το 3-5-2. Και αυτό θα έχει ένα χαβ λιγότερο. Θα έχει αυτό ένα χαβ λιγότερο. Ναι. Μήπως αυτό διευκολύνει εισαγωγικά τον Μαρτίνς στο να πάρει αυτή την επιλογή. Ο Μαρτίνς, ναι, βάζει τα πράγματα και λέει το εξής. Το τρίτο χαβ που μου λείπει, ναι, θα μου κάνει τη μεγάλη διαδρομή ο Λαραμπή. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Πρώτο. Και δεύτερον. Ποιο ρόλο θα παίξει ο Μπρουμά και ο Μασούρας όταν χάνει την μπάλα. Ναι. Δηλαδή, έχουμε δει και με το Δόνι όταν το πρωτόπαιξε και το βλέπαμε. Όταν παίζεται, ας πούμε, από τη μεριά του Μπρουμά η μπάλα, πάει ο Μασούρας, υποτίθεται και γίνεται τρίτο χαφ. Το ίδιο, ναι, γίνεται και από την αντίθετη πλευρά. Ναι. Στην τακτική ο Ολυμπιακός το παίζει καλύτερα. Ο ΠΑΟΚ έχει μόνο τον Ουάρντα ή τον Καντουρί, ο οποίος Καντουρί, κατάλαβες, ο Τζόλι δεν μπορεί να το παίξει, γι' αυτό δεν παίζει. Και ο Ζήφκοβιτς είναι πιο extreme και πιο φορ. Άρα στο 3-4-3 οι δύο πλαϊνοί παίζει σημαντικό ρόλο. Τι αμυντικά κομμάτια θα έχουν, ναι, και ποιος από τους δύο μπορεί να βγει. Για παράδειγμα, και σαν δεκάρι. Όταν ο Ολυμπιακός πέτυχε τον γκολ με τον ΠΑΟΚ 1-0, ναι, τι έκανε ο Μάρτης για μένα. Σου λέει θα βάλω δύο δεκάρια στις πλευρές. Έβγαλε τους δύο εξτρεμο χαφ, όπως τους λέμε, στο 3-4-3 και βάζει δύο δεκάρια. Ναι. Τι κάνει με αυτό. Κάνω κατοχή μπάλας, άρα κάνω άμυνα, δηλαδή έχω την μπάλα περισσότερη ώρα στα πόδια μου. Με αυτό είμαι σίγουρος ότι αν προηγηθεί θα το κάνει κατά διάρκεια του τελικού. Γιατί από το έχει βγει. Η άμυνα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι και κρατάω και την μπάλα περισσότερο στην κατοχή μου. Ο Ολυμπιακός, yeah, λοιπόν, χωρίς να κουραστεί 30 λεπτά όταν έκατσε τον γκολ, βάζει τα δύο δεκάρια του. Yeah. Και ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα 30%, άρα κινδυνεύει λιγότερο. Πάντως, το παίζει πολύ καλά. Σύντοτι επιθετικά έχοντας Βαλμπουενά και Φορτούνη κάποια στιγμή στη διάρκεια του τελικού έναν εκ των δύο μέσα, δημιουργείς και πιο επικίνδυνες, ναι, καταστάσεις μπροστά. Ναι, σωστά. Αλλά εγώ νομίζω το κλειδί της υπόθεσης όσον αφορά τις άμυνες, επειδή λες ότι το πες πολύ σωστά, ότι οι άμυνες είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί όλοι λέμε επίθεση και επίθεση και όλα τα υπόλοιπα. Είναι στην περίπτωση του Ολυμπιακού το πώς θα λειτουργήσουν σωστά ο Σεμέδο με τον Ανδρούτσο όταν θα κάνουν την υπεραριθμία ο Άρντα με τον Νελκαντουρί όταν θα βγαίνουν μπροστά. Το αντίστοιχο με τον Χολέβας και τον Ρεάπτσιου είναι πολύ σημαντικό. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στο 3-4-3, γιατί πολλοί μιλάνε για την άμυνα και το πώς παίζουμε και όλα τα υπόλοιπα, είναι πάρα πολύ σημαντικά πέρα από τον στόπερ που δεν υπάρχει στόπερ, όπως είναι ο Εμβιλά αυτή τη στιγμή, είναι το πώς λειτουργούν σωστά ο Χολέβας με τον Ρεάπτσιου και ο Ανδρούτσος με τον Σεμέδο. Στα ανεβάσματα των εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ. Θα δούμε και την δεκάδα του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ σημαντικό οι δύο ακραίοι back, οι δύο ακραίοι stopper να μπορούν να συνεργάζονται σωστά στην αλληλοκάλυψη όταν ανεβαίνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Παραδείγματος χάρη ο Ζήφκοβιτς, ο Άρντα ή ο Τζόλις, δεν ξέρω ποιος θα παίξει, ή ο Ελκαντουρί. Εδώ βλέπω τον Ελκαντουρί να μην τον έχει βάλει μέσα. Ένα κλειδί επίσης για τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, παιδιά, όσον αφορά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, είναι η παρουσία του Μπαμπά, ο οποίος είναι ένας παίκτης, ο οποίος βγαίνει και αυτός πολύ ψηλά. Όχι μόνο ψηλά, παίζει και άλλους ρόλους στο παιχνίδι. Παίζει και άλλους ρόλους το βλέπεις δεκάρι, το βλέπεις να έχετε διαγώνια. Είναι στο Καραϊσκάκι είδαμε τον Μπαμπά σε ρόλο δεκαριού, ναι, να σπάει την μπάλα στον. Δεν θυμάμαι ποιος θα και δεν την πρόλαβε. Πού έκανε το κακό τελείωμα. Ναι, έκανε το κακό τελείωμα. Ήταν ο Σά καλό. Ο Σά το βγάλε. Ο Σά ήταν καλό. Ήταν το τελείωμα που έβγαλε ο Σά. Ο Μπαμπά παίζει ρόλους δεκαριού στο παιχνίδι. Είναι δηλαδή το σύγχρονο τον μπακ που μπορεί να μην είναι καλύτερο στα μαρκαρίσματα. Ψηλά είναι καλό γιατί είναι και ψηλό παιδί. Εντάξει. Εκεί τώρα εγώ τι βλέπω. Τρεις στόπερ, 105 χρονών και οι τρεις. Ναι. Ο Βιερίνια το παίζει ωραία. Είναι έξυπνος, δεν τον φοβάμαι.
Δεν τον φοβάμαι καθόλου. Έχω τσακωθεί με τον Βιερίνια, με τη γυναίκα του, έχω τσακωθεί. Πλακωθήκαμε σε χοντρά αυτά. Ναι. Γενικά δεν ξέρω με τις γυναίκες τον πρώτο. Δεν ξέρω εάν ο Βιερίνια επέβαλε αυτό το σύστημα για να αποδίδει ο ίδιος καλύτερα, αλλά ξέρω ότι ταιριάζει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Οπότε δεν με ενδιαφέρει αν το είπε ο Βιερίνια στον Γκαρσία ή ο Γκαρσία στον Βιερίνια. Τώρα ο Βαρέλα τον είδαμε και στο Καραϊσκάκι, βαριά τα πόδια μου. Ναι. Μπορεί να είναι τρίτος, αλλά κάποια στιγμή εγώ σου λέω τρώει ένα γκολ ο ΠΑΟΚ. Εγώ πάμε το βάλει εντάξει. Τρώει ένα γκολ ο ΠΑΟΚ. Αυτός τώρα ο Βιερίνια πρέπει να βγει δεξιά, ο Κρέσπο αριστερά και ο Βαρέλα πιο επάνω. Mm-hmm. Κάηκα. Ναι. Γι' αυτό έλεγα και νωρίτερα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν βλέπει ο Μαρτίνης τώρα την εκπομπή ή έχει διαβάσει πάρα πολύ, είναι πάνω από 8 ώρες στο μοντάζ και βρίσκουν τις υπεραριθμίες, τα λάθη των παικτών και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το, έτσι όπως βλέπω την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, για μένα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία. Γιατί είναι αδυναμία? Γιατί θα αναγκάζεται ο Βιερίνια με τον Ροντρίγκο να κυνηγάνε τον Μασούρα, ο οποίος πάρα πολλές φορές συγκλίνει στο κέντρο. Αν καταλάβεις στο κέντρο της επίθεσης, κάπως έτσι πήγε τον γκολ στο Καραϊσκάκι, το 1-0. Όπου χώθηκε ανάμεσα στους δύο και σκοράρε. Θεωρώ ότι είναι ένα ντεζαβαντάζ ο Βιερίνια και ο Ροντρίγκο στα δεξιά του ΠΑΟΚ. Όσο και να λέμε ότι ο Βιερίνια Ο Ροντρίγκο πιο πολύ. Γιατί είναι και αυτός πιο επιθετικογενής παίκτης. Ναι. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βιερίνια πολλές φορές θα βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Μασούρα. Θα βγαίνει, ναι. Ο Μασούρας πολλές φορές και αυτός γυρίζει πίσω για να κάνει το γρήγορο τραζίσιο, να κλέψει την μπάλα. Και από εκεί και πέρα το θέμα είναι ποιος θα γυρίζει πίσω για να μαρκάρει όταν ο Ολυμπιακός αναπτύσσεται. Εγώ πιο πολύ φοβάμαι όταν θα βγει από την περιοχή Ελ Αραμπί, ποιος θα τον ακολουθήσει. Στο παιχνίδι, στο Καραϊσκάκι. Τον ακολουθούσε ο Μιχαηλίδης. Ναι. Είχε εντολή, επειδή είναι. Ναι. Και στην τουαλέτα λέει εκεί θα τον ακολουθήσει. Τον, ναι. Εδώ τώρα και ίδιο είναι γερόντια οι άλλοι, ο Βαρέλα και ο Κρέσπο. Θα του κάνει πλάκες. Δεν μπορεί να τραβηχτεί ο Βιερίνια απάνω του, δεν γίνει και σωματοτυπικός. Ναι. Θα τραβηχτεί ο Βαρέλα ή ο Κρέσπο. Εγώ λέω θα πει τον Κρέσπο. Αυτή η εντεκάδα είναι πολύ καλή για τον ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσουμε την τριάδα στα στόπερ. Και ξέρω τον Βιερίνια. Δηλαδή, ας πούμε με Μιχαηλίδη που έχει κενά και με τον Ίγνασον και τον Βιερίνια, θα έλεγα «Ω, καλά είσαι, είσαι καλά». Τώρα εκεί έχει θέμα. Έχει θέμα. Αλλά βλέπουμε, αν επιβεβαιωθεί η τακτική αυτή, ότι παρά το γεγονός ότι του απουσιάζει και ο Ίγνασον και ο Μιχαηλίδης, επιμένει στην τριπλέτα πίσω. Επιμένει στην τριπλέτα πίσω, γιατί αν βάλει τετράδα, θα παίξει με τον... Καταρχήν ο Βιερίνια θα πρέπει να πάει δεξιμπακ. Ο Βιερίνια δεξιμπακ να πάει 120 λεπτά, 90 λεπτά δεν τη βγάζει. Δεν τη βγάζει. Όλο το θέμα είναι ο Βιερίνια. Δηλαδή για να πάει σε τετράδα θα πρέπει να παίξει ο Βιερίνια δεξιμπακ ή να μην παίξει ο Βιερίνια και να παίξει ο Ροντρίγκο. Ωραία. Αυτό που μας έλεγε παλιά ο Νίκος, έτσι, το να ένα σκάφ να αναλάβει τον Ελ Αραμπί όταν αυτό θα κινείται και θα βγαίνει εκτός περιοχής. Αυτό ήταν το πιο ωραίο που είχε πει ο Νίκος, γιατί ο χαφ έχει καλύτερα τρεξίματα και θα. Τώρα, άμα ήταν αντίληψη του χώρου. Τώρα, άμα ήταν εδώ ζωντανό. Και αντίληψη του χώρου. Ναι, θα έλεγε. Τη ζημιά μου την κάνει ο Ελ Αραμπί, γιατί όταν βγαίνει είναι το μεγαλύτερο δέκαρι. Ναι. Πιάστονα, εσύ ένα σκαφ. Άσε τον άλλον το χαφ, θα πει. Ναι. Το μπουκαλάκι, ας πούμε, θα έλεγε άστονα. Ναι. Αν ο μπουκαλάκι μου κάνει κόλλο σαν το Χαριλάου. Έκανε. Το φάκα, εντάξει. Άρα ποιον, Αγκούστο από τους υπάρχοντες. Από τους υπάρχοντες μόνο τον Αγκούστο. Ο άλλος είναι πιο οχτάρι, είναι σε καλή κατάσταση. Βγάζει καλό μήνα. Ναι. Ο Τσιγάρας και αυτά είναι χαφάκια της. Είναι αργός όμως ο Σβάμπ για να μαρκάρει τον Ελ Αραμπί. Ο Σβάμπ δεν είναι αργός. Ο Σβάμπ, αν τον βάλεις πάνω στον Ελ Αραμπί, θα χάσεις και χάσει τον οχτάρι. Γιατί ο άλλος δεν έχει στοιχεία οχταριού, οπότε. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Σβάμπ μπορεί να μαρκάρει τον Ελ Αραμπί. Που δεν είναι λόγο. Κι εγώ. Δεν τον Αγκούστο είπαμε για τον Αγκούστο. Όχι, είπαμε τον Αγκούστο. Δεν είπα για τον Αγκούστο, αλλά λέω και για τον Σβάμπ. Λέω την άλλη περίπτωση, να βάζει τον Σβάμπ, ας πούμε. Αλλά δεν θα χάσει. Εγώ αν ζούσε τώρα, να το ρώταγα το εξής. Πες μου, ρε φίλε, αδερφέ μου, δάσκαλέ μου, το εξής. Δεν παίζουμε man to man τους στόπερ, τους φορ. Δεν τους παίζουμε ζώνη. Ωραία. Και όταν βγαίνει 40 μέτρα και πάει στο κέντρο του γηπέδου ω center for, έρχεται ο στόπερ. Και όχι μόνο του κάνει μαρκάρισμα, τρώει και κάρτα. Ναι. Θέλω σε ένα σεμινάριο προπονητών να πάμε, ή θα πάω τώρα που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Το κάνω ερώτημα να μου δω τι απάντηση θα μου δώσουν. Ναι. Είναι ερώτηση που κάνω σε όλους τους προπονητές. Θα σου πει κάποιος ότι από τη στιγμή που έχω τριπλέτα στα στόπερ, θα δώσω εντολή στο ένα από τα τρία στόπερ να ακολουθεί και πιο έξω, τον center forward. Βέβαια, επειδή ο στόπερ, εκτός αν είναι αυτός, ξέρω εγώ, ο Μαλντίνι. Όταν βγει
εκτός από το χώρο, χώρο ευθύνης του, έτσι, ναι, ευθύνης του, ναι, ψιλοχάνεται, γιατί δεν έχω και μεγάλη αντίληψη του χώρου, όπως ο σεντερφόρ που θα βγει έξω. Ναι. Συνήθως τρώει τρίπλα, τρώει και κάρτα. Ναι. Και μετά τελειώνεις. Και μετά γυρνάς με τέσσερις πίσω. Δηλαδή, ναι, δεν μόνο χαφ πίσω μπορεί να το αναλάβει αυτό. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει πάντως και το έδερο τρίκ, το οποίο θέλω να το σχολιάσει ο Κώστας, αν θέλει, και εννοείται και εσύ, Γιάννη. Τι γίνεται αν κάνει ο Μαρτίνς αυτό που έκανε στη λεωφόρο. Δηλαδή βάλει τον Έλα Ραμπί και τον Μασούρα και πίσω από τον Γαζάν. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Ότι δεν εμπιστεύεται τον πλην του Μασούρα κανέναν άλλο πλαϊνό, φαίνεται. Και το άλλο είναι ότι βλέποντας ότι κάνει κίνηση μεγάλη από τα φορ ο Έλα Ραμπί, γιατί να μην τον βάλω να κάνει μεγαλύτερη κίνηση και από την πλευρά, ας πούμε, την άλλη. Και δεν θα πιάνει τον μπακ. Ναι. Άμα ανέβει ο Μπάμπα, ας πούμε. Mm-hmm. Θα έχει το μειονέκτημα ότι θα πιάνει τον. Αλλά θα έχει σκόρερ στη μεγάλη περιοχή Μασούρα, mm-hmm, Χασάν και Λαραμπή. Mm-hmm. Τρεις δημοσίους κινδύνους μέσα στη μεγάλη περιοχή. Συν το ότι αυτό κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και θα βάλει τον Καμάρα πιο χαμάλικο ρόλο. Yeah. Στάμα βγει ο Μπάμπα και η κλίση. Τράβα το εσύ δύο-τρία καλά μαρκαρίσματα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, εντάξει. Εκτός αν βάλει από τη μεριά του Μπάμπα το Μασούρα που μπορεί να μαρκάρει πιο, ναι, πιο σωστό, πολύ. Έτσι, αυτό που λέει ο Γιάννης είναι πολύ ορθό. Γιατί αυτό το σύστημα που αν το κατεβάσει πάλι ο Μαρτίνς ουσιαστικά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι και 4-4-2. Έτσι, ναι. Έχοντας Χασάν και Λαραμπί, αν ο Μασούρας γυρνάει πιο πίσω για να κάλυψει χώρους. Έτσι, 3-5-2. Ναι, 3-5-2. 3-5-2, ναι. Οπότε ότι είναι αυτή η δυνατότητα. Βέβαια. Και είναι και σωστό μια ερώτηση που κάνει ένα φίλος που λέει ότι αν ο Πάουκ σβήσει το Μασούρα, λέει πιστεύει ότι δεν χάνει. Όντως, ο Μασούρας είναι ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Όλη η μαγιά του Μασούρα. Ο Μασούρας είναι για μένα ένας παίκτης που δεν είναι το ταλέντο, αλλά στο τακτικό κομμάτι είναι άριστος. Ναι. Και γι' αυτό τον βάζει και δεν παίζει ο Φορτούνης. Και σκοράρει κιόλας. Και αν δεν ο Μαρτίνς κοροϊδεύει και είμαστε εμείς έξυπνοι. Βέβαια. Σκοράρει κιόλας. Ναι, ο Μασούρας. Αν πιάμε πιούμε ένα καφέ με τον Μασούρα τώρα. Mm. Το 90% των γκολ, θα του πούμε, το έβαλε σε πρώτο χρόνο. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει ο Ολυμπιακός παιχταράδες που μπορεί εσένα να πάσα στιγμή με αρχηγό των παιχταράδων τον Έλα Ραμπί να σε βγάλει σαν σεντερφόρ και σε πρώτο χρόνο να σκοράρεις. Mm-hmm. Ο Μασούρας είναι πολύ και στον Πανιόνιο έκανε πολλά γκολ, ιδιαίτερα σαν έξω αριστερά σε 4-2-3-1, με πολύ καλή διαγώνια κίνηση και τα έβαζε. Δεν ήταν ο τριπλαδόρος να μπει να κάνει τσαλίμια, να σφριντάρει, να μπει να σε αναστατώσει. Mm. Δεν το έχει αυτό το κομμάτι. Έχει όμως και ένα άλλο κομμάτι. Αν χαθεί η μπάλα, έρχεται πολύ καλά πίσω και γίνεται και οχτάρι πολλές φορές όταν η μπάλα παίζεται από την αντίθετη πλευρά. Mm. Δηλαδή δεν είναι το σούπερ ταλέντο, αλλά είναι ο σούπερ εγκέφαλος. Πολυθεσίτης. Έχει θητεύσει στη μεγάλη του Πανιωνίου σχολή, γιατί έχει παίξει και οχτάρι και εξτρέμ και δεύτερο επιθετικός. Γι' αυτό και μπορεί να τα εξυπηρετήσει το όλα τα συστήματα. Και στον Ολυμπιακό. Ναι, και στον τερφόρο έχει παίξει. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε Σάκια Σεμέδο, γιατί ήδη στον Ολυμπιακό, εκτός από τον τελικό, είναι ότι δεν κάλεσε ο Φερνάντο Σάντος ούτε τον τροματοφυλακά, ούτε τον κεντρικό αμυντικό εν ώψη Euro στην Εθνική Πορτογαλίας. Και τι στεναχωριέται ο Ολυμπιακός. Δεν στεναχωριέται ο Ολυμπιακός. Μια χαρά είναι. Οι παίκτες στεναχωριούνται λογικά. Οι παίκτες είναι στεναχωρημένοι. Το Σεμέδο δεν τον παίρνει. Όχι, προτιμάει να πάρει το. Ξέρεις γιατί. Σε όλα το Σεμέδο είναι άριστος. Και από πίσω να χτίσει παιχνίδι και ό,τι θέλει. Την μπάλα κάτω. Όταν ανοίξει ο Ολυμπιακός και ανέβει και τον πέσει από πίσω με φόρα κάποιο παίκτη και μέτριο να είναι, δεν έχει τη γρήγορη κίνηση στα πρώτα μέτρα. Είναι πολύ καλό στις τοποθετήσεις οπωσδήποτε. Αυτό το μειονέκτημα, ναι, πιστεύω ότι του στερεί. Του στερεί, mm-hmm, γιατί το μελέτησα. Mm-hmm. Του στερεί μια μεγάλη μεταγραφή στην Αγγλία, γιατί είναι παιδάρας, έτσι. Αλκτικός, ωραίος κτλ. Και του στερεί και αυτό το πράγμα. Αν δεν ρωτούσαμε τον Σάντος, ναι, γιατί. Θα μας έρθει αυτό το πράγμα. Κάτι που κάνει, γιατί, που κάνει ο Ντουάρτε. Γιατί θα σου πει ο, ναι. ο Αβρά ότι κάλεσε τον Πέπε στα 38 του και κάλεσε και τον Φόντε. Το Φόντε στα 37 του, ο ένας είναι 38. 37 είναι ο Φόντε. Ναι. 37 είναι ο Φόντε, 38 είναι ο Πέπε. Πώς μεγάλος έτσι, ρε φίλε. Βέβαια υπάρχει και ο Ρούμπεν Δίας εκεί που είναι εδώ ο καλύτερος. Εδώ κοντεύω να πεθάνουμε εμείς, πώς μεγάλος είναι ο Πέπε. Ο καλύτερος αμυντικός, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, αλλά στην Αγγλία, Γιάννη, ψηφίστηκε ο καλύτερος παίκτης. Δηλαδή είναι και είναι η δεύτερη φορά, γιατί πέρυσι ψηφίστηκε ο Φαν Ντάικ. Σε ένα πρωτάθλημα, ας το πούμε, που οι επιθέσεις είναι πολύ δυνατές. Πέρυσι ψηφίζεται ο Φαν Ντάικ και μετά ψηφίζεται ο Φαν Ντάικ. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός αυτό, γιατί κράτησε σε πολλά παιχνίδια και ο Φαν Ντάικ πέρυσι
με ηγέτη αυτόν η Λίβερπουλ το 0. Και φέτος, έτσι, για να δικαιωθεί ο Νίκος, που έλεγε ότι τα πρωταθλήματα τα παίρνουν οι άμυνες. Έτσι, για τη τηλεθέαση και το θέαμα των προσφέρουν οι επιθέσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναγραμμές τώρα λίγο και να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις. Θα ξεκινήσουμε με τους δύο προπονητές, Πέδρο Μαρτίνς και Πάμπλο Γκαρσία. Εδώ θέλω, Κωστή, ένα σχόλιο για τον καθένα. Τι σχέση έχει ένας προπονητής με τον άλλο? Είναι και οι δύο προπονητές των φιναλίστων του κυπέλου. Εντάξει, τι σχέση έχει τώρα αυτός ο ένας με τον άλλο τον προπονητή? Ο ένας είναι τέρας ψυχραιμίας, ας την ικανότητα. Μπορεί να φάει 5 κιλά πέτρες και 4 κιλά υδροκιάνιο και να μην σκάσει, να είναι τόσο ψυχραιμός. Την έχει χτίσει την ψυχραιμία όμως μέσα από τα χρόνια, δεν ήταν έτσι. Ναι, δεν ήταν δεν έχει, δεν έχουν πάρει και τα χρόνια. Τι είναι, 48. Δεν έχει ανάγκη τη θύρα 7, στο πω τώρα χοντρά. Ναι. Δεν έχει ανάγκη τη θύρα 7. Δεν έχει ανάγκη εμένα. Ναι. Δεν έχει ανάγκη κανέναν. Εντάξει, η δουλειά του είναι το όπλο του. Mm-hmm. Ο άλλος είναι ότι δεν είναι ο άλλος. Δηλαδή, έχει ανάγκη. Περιμένει το Βιερί να του χτίσει το 3-4-3. Ναι. Τι. Δεν είναι κακό να μιλάει ένα παίκτη με τον προπονητή. Όχι, να μιλάει. Έλα, ρε Νίκο, δεν με να μιλάει. Καλό μόνο τώρα. Επέβαλε το 3-4-3, σωστά το επέβαλε, του Βιερίνια είναι. Ο άλλος είπε γες. Άρα δηλαδή ο Βιερίνια θα γίνει ο πρώτος προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο Βιερίνια, ο Βιερίνια αυτή, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Μπήκε ο Μαρινάκης στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού στο Ρέντι. Προφανώς και είδε κάποια χαλαρότητα, λέω εγώ. Εγώ το βλέπω. Πάει λοιπόν μέσα, πού τα γραφεία του δύο βήματα πιο πίσω, παίρνει τον οδηγό, το γορίλα, ξέρω εγώ, τον μπράβο κτλ. Μπαμ, τραβάει στο Ρέντι. Λοιπόν, παιδιά, θα του είπε, αυτό του έκανε ομιλία, με το που τον βλέπουν τον άλλον. Σου λέει εδώ σοβαρεύει το πράγμα. Σου πετάει και 500 χιλιάρια. Δεν είναι τίποτα 500 χιλιάρια, είναι ένα Golf GTI. Mm. Λέει ο άλλος, τι είναι, λέει, 500 χιλιάρια. Λέω, τι αμάξι έχεις. Mm. Σε ατ, λέει, είπες από το 98. Δεν πας στο διάβολο του. Καραγκιόζει. Κατάλαβες να πού. Δεν το έλεγε. Ναι, πάει. Mm. Τώρα, ο άλλος τώρα, η άλλη περίπτωση. Δηλαδή, τι είναι μια ομάδα και τι είναι η άλλη. Mm. Πάει ο Γκαρσία, κοιτάει στην κερκίδα. Mm. Την Κοντζάρεβα, τον Γκαγκάτσι και τον. Πώς θέλω τον άλλο να με τον Μούση, τον Πασοξή. Δεν βγήκε στο Πασόκ. Είναι εδώ. Τον Κυριάκο. Φωνάζει. Τον παίρνει στο ΠΑΟΚ TV να τα μπαλώσουν τα πράγματα. Τι έγινε, με μάθε ότι θα τον διώξουν και κάνει φασαρία. Δηλαδή, εσύ αγαπά τον ΠΑΟΚ τώρα. Λοιπόν, κάνει φασαρία τι. Δηλαδή, αγαπά τον ΠΑΟΚ και λε, θα σα διώξω και εγώ, έχω του οπαδού από πίσω και τι θα κάνουν οι οπαδοί. Οι οπαδοί θα κάνουν μια, δύο, τρεις μανούρες, ας το πω εγώ. Θα μπουν στα αποδυτήρια, μπα τα σπάσουν να ρημάξουν γιατί τον Γκαρσία τον γουστάρουν. Και από την άλλη μεριά, μόλις φάσει την τριάρα, αν τη φάσει και τα λοιπά, που είναι οι οπαδοί, τελείωσε. Πάει λοιπόν ο Βιερίνια να αντικαταστήσει τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Να πάει, λέει, να κάνει. Και τον πρόεδρο και τον προπονητή. Και τον προπονητή, να κάνει το γεύμα. Τι θα πει να κάνει το γεύμα, να φτιάξει τις σχέσεις. Μάλιστα. Δηλαδή ο Βιερίνια. Παίρνει πολύ λίγα λεφτά. Γιατί σε μια επιχείρηση, φαντάζεσαι εμένα να με έχεις. Να σφουγγαρίζω, να κάνω. Να κάνω την εκπομπή, να κάνω το στοίχημα που δεν το ξέρω. Να ελέγχω την κατάσταση, να με έχεις και Ρουφιάνο. Σαν το Head & Shoulders είναι εδώ, τα κάνει όλα. 3-1. Watch and go. Τι. Δηλαδή, άμα φύγει ο Βιερίνια στην Αφρική και τρελαθεί ένα μήνα να πάει στο σαφάρι, δεν υπάρχει ΠΑΟΚ. Τι να κάνω. Θα βάλουμε μια ανατελεία εδώ να πάμε στα. Και λίγα. Μεγάλο σωματείο, είναι μεγάλη ομάδα, έχει μεγάλο λαό, έχει μεγάλο πρόεδρο, αλλά δεν μπορεί ρε φίλε τώρα να τα κάνει αυτά ο Γκαρσία εν ώψη τελικού. Και να βγαίνει, ας πούμε, εγώ λέω το έκανε, εντάξει, το έκανε. Και να βγαίνει ο Βιερίνια μπροστά να συμμαζέψει τα πράγματα και ο πρόεδρος να μην έχει βάλει. Εγώ σου λέω 1,5 εκατομμύριο θα πάρει ο ΠΑΟΚ από πάρει το κύπελλο, έχει τέτοια συμφωνία. 500 χιλιάρικα κι εγώ. Ναι. Α, δεν έχει μιλήσει για πριν. Τίποτα δεν έχει μιλήσει. Ο πατέρας μου ο Φουκαράς το 70 πήρε κύπελλο Ελλάδος. Ναι. 12 φορές πήγαν στον πρόεδρο να του πούνε πότε πρόεδρο το πριν. Mm. Λέει, γιατί δεν έχει πάρει ο Άρης, λέει, πρωταθλήματα. Για να γελάσουμε. Mm. 10 χρόνια μετά πήρε τον κύπελλο ο πατέρας, πήρε το σπίτι, μένει η αδερφή μου με τον γαμπρό μου, το πήρε μπρίκα κτλ. Το πήρε ο Φουκαράς, το πήρε. Ναι. 32 χρονών. 10 χρόνια μετά παίζει μπαράζ ο Ολυμπιακός Άρης στο Βόλο. 12 ναι. χρονών με πήρε ο πατέρας μου, συγχωρεμένος πήγε. Λέω Νταϊφάς. Μου τα έλεγε ο Κουσουλάκης, ναι, ο Βαγγέλης. Ναι. 350.000 εκατομμύρια, πώς ήταν τα λεφτά. Ναι. Αυτό, πριν, όπου και τα λοιπά. Μόνο Ολυμπιακός, φαβορεί. Ναι. Μπαίνει ο Νταϊφάς, τους λέει αυτό. Ούτε και τσιγκουναράς, δεν ήταν ναι. δηλαδή γουλανδρής και τέτοια. Ωραία. Πάει το πούλμαν του Άρη με τον Αερίωνα. Ναι. Σαν τις Βουγιουκλάκη εκείνο. Έχω ένα μυστικό. Έχω ένα. Σκέτο. Άκου τώρα. Στον δρόμο. Ναι. Είχαν ένα γενικό αρχηγό, ναι. με μια κυρία τέτοια. Ναι. Λέγανε, στο δρόμο τώρα, ναι. έχουν φτάσει Κατερίνη. Πηγαίνοντας.
Πόσο! Πες το πόσο! Πες το πόσο! Πόσο, ρε πρόεδρε! Ποιο ήταν το πριν? Ποιο? Έχω, λέει, στην παραλία Διονυσίου. Ναι. Κάτι, λέει, δωματιάκια. Ναι. Άμα το πάρετε, λέει, το πρωτάθλημα. Ναι. Το είχαν πάρει το 1946. Λοιπόν, με τις οικογένειες, τις γκόμενες ή τις γυναίκες σας, ένα μήνα δωρεάν. Αυτό. Αυτό ποιο ήταν το τραγικό? Ότι έπεσε χειροκρότημα. Άρεσε. Ο πουλμαντζής ήταν φίλος του πατέρα μου. Ναι. Ήθελα να ρίξω το πουλμαν, μου λέει, ρε λαπτό, μου λέει, στο χωράφι, λέει, να τους πετάξω. Να ησυχάσουμε. Να ησυχάσουμε. Θέλει, λέει, να πάρει κύπελο ο Άρης και πρωτάθλημα. Πάμε μια νοτελεία τώρα εδώ να πάμε σε διαφημίσεις. Όσοι βλέπουμε μέσω της τηλεόρασης του ΑΡΤ, εμείς θα συνεχίσουμε κανονικά το πρόγραμμά μας για τους φίλους που μας βλέπουν μέσω του YouTube. Και είναι κοντά σε 700 άτομα ήδη. Καλά είναι. Λοιπόν, καλά είναι. Βέβαια τώρα εδώ με παρόντο τον κύριο Αβραμίδη δεν έχω κάποιον να μου μεταφέρει τις ερωτήσεις. Τι λες, καλέ. Όχι, είναι το πουκάμισο 3XL. Δεν έχει εδώ να δεις ο Αβραμίδη. Ακουρεύτηκε. Εδώ στα έχω όλα, μην αγχώνεσαι. Τι σε νοιάζει, δεν κοιτάω. Να δεις, Ραπτόπουλε, πώς σε σέβεται. Μέχρι και το σκουλαρίκι έβγαλε. Δεν το φοράς την κουβέντα. Γιατί με θεωρείς συντηρητικό, έτσι. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Βλέπει ο Big Boss και θα του κόψει το αυτί μαζί με το σκουλαρίκι. Λοιπόν, πάνω δεν. Λοιπόν, για πες μας, Νίκο μου, έχεις ερωτήσεις, γιατί εγώ το μαύρη είναι το σύμπαν. Και έχουμε τις ερωτήσεις. Λοιπόν, καινούριο είναι αυτό, ωραίο. Ναι, αλλά δεν δουλεύει. Λοιπόν, ο Κώστας λέει, γιατί τέτοια. Να το πω και χρόνια πολλά στο ραντεβού. Χρόνια πολλά, βέβαια χρόνια πολλά. Ναι, ναι, ναι. Ο Κώστας λοιπόν λέει, γιατί τέτοιο, κύριε Ραπτόπουλε, για τον Παύλο. Τι είναι, λέει, ο Παύλο, γκόμενά μου είναι. Τι είμαι εγώ, payroll του ΠΑΟΚ, είμαι του Ολυμπιακού. Ό,τι βλέπω, λέω, τι. Δεν κατάλαβα. Τι. Δηλαδή, αν το κάνει άλλος προπονητής, 5 μέρες πριν το τελικό, να κοιτάει τον πρόεδρο απάνω και τα λοιπά και να κάνει, τι. Δηλαδή, άλλοι προπονητές, εδώ τον Κούμαν του στήσανε τα μάτς, τον βγάλανε άχρηστο και δεν μίλησε. Πού είναι ο Κούμαν? Απαντάω εγώ, παρακάτω. Ο Ζίβκοβιτς. Ναι, ποιος από τους δύο? Ο Άντρια Ζίβκοβιτς, ο επιθετικός. Ναι. Ο Άντρια Ζίβκοβιτς λέει, πιστεύεις ότι θα είναι κλειδί για την παρουσία του ΠΑΟΚ, κύριε Ραπτόπουλε? Είναι φορμαρισμένος, είναι παιχταράς, είναι σε καλή κατάσταση. Αυτός και ο Σβάμπ, ο Χαφ, είναι σε πάρα πολύ καλό. Σε καλή φόρμα Μάιο-μήνα. Αυτή είναι πολύ καλά. Τα προγνωστικά του Γιάννη, του Άβρα και του Ραπ για τον τελικό. Παράταση Ολυμπιακός 2-1. Εσείς? Είσαι αισιόδοξο και παράταση, Δεν ξέρω εγώ τη μοίρα μου. Εσείς? Ε? Είπα μου πείτε. Ολυμπιακό. Ολυμπιακό, εγώ λέω 2-3 τρέματα. Λοιπόν, να μας πει. Δεν έχει παράταση, γιατί έχει Eurovision, δεν γίνεται. Να μας πει ο Ραπ, λέει, την ιστορία με το jukebox. Παιδιά, εγώ στη Θεσσαλονίκη έχω δημιουργήσει δική μου σχολή δημοσιογραφίας. Έχω δημιουργήσει τα ραπ το τέρατα. Έχω βγάλει καμιά πενινταριά. Κανένα ΙΕΚ δεν έχει βγάλει τέτοια τέρατα που έχω βγάλει εγώ. Έρχονται λοιπόν, δημιουργούν ακροαματικότητες, θέλουν να καταστρέψουν τον δημιουργό τους. Αλλά φαίνεται είμαι αθεκτικός ακόμα και. Με... Τι αποδράθηκε στη Θεσσαλονίκη, ήρθε ο Χρυσοκόου λέγεται. Ναι. Ήρθε ένας σοβαρός άνθρωπος, Αθηναίος, έχει δουλέψει Vodafone, Panafone, τι στο καλό έχει δουλέψει. Έχω ένα βιογραφικό φοβερό. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη 3 μήνες με Λεξοτανίλ. Είναι με Λεξοτανίλ. Πήγανε τα payroll του Σαββίδη και απαιτήσαν ραντεβού. Και λέει, εγώ ακούω Ραπτόπουλο Κουλιανό, λέει, το πρωί δεν. Ναι. Άντε ρε, φύγετε από εδώ πέρα. Χωριά τα ρε, να πούμε. Άλλο. Λοιπόν, πιστεύεις, λέει, ότι έχει θέση στην 11η του Ολυμπιακού ο Φορτούνης? Όχι. Ρωτάει εμένα, ρωτάει και εσένα. Όχι, ο Φορτούνης είναι ράθυμος, σαν και τους παλιούς τους Πασοξίδες που πηγαίναν στο καφενείο, τραβάγαν 2 ούζα, να πούμε, πηγαίναν στο άλλο καφενείο, αμολάγαν άλλα 2-3 ούζα και με το πόδι βαρύ, έτσι. Ο Φορτούνης είναι παιχταράς άλλης εποχής. Νίκο, λέει, αν έχεις ακούσει ότι ο Φορτούνης έχει προτάσεις από Ηνωμένα Αραβικά. Ναι, ξέρω και από Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον από Κατάρ. Τον κόρτο μας στο Ελευθέρωτος Βενιζέλος, τον φορτώσω, τον πάει. Δεν πάει, δεν πάει. Αληθεύει ότι ο κ. Ραπτόπουλος έχει κόκκινα γυαλιά? Ναι, να τα. Ορίστε. Λοιπόν, Γιάννη, τώρα είναι λίγο άκυρο αυτό, αλλά δεν πας περίπτωση. Έχουμε κανένα νέο, λέει, για προπονήτη στην Άρσεναλ. Ο Αρσεναλής σας, ναι. Θα φάσω να αρδέτα στη μάπα και του χρόνου. Ο Αντώνης λέει, Ραπ και Αβραμίδη, δεν θα κάνει τα καλύτερα άποψη με 4-2-3-1 και αν είναι 0-0 και πιέζουμε στο 60 να βάλει 4-4-2 με Χασάν Ελαραμπή και Φορτούνη να τους φορτώνει γκολ. Πάντως, Κωστή, τα παίζει καλά και τα δύο. Μια άλλη ερώτηση και την έκανε φίλος Παοκτζής στο ραδιόφωνο και τη μεταφέρω γιατί έχει αξία. Είναι η εξής. Εγώ είπα ότι εφόσον έχει, αν δεν παίξει ο Σοκράτης και με τον Μπα απόντα. Να παίξει 4-3-3. Ναι.
Και σωστό. Μου λέει ο φίλος ο Παοκτζής, γιατί εάν επιμείνει ο Μαρτίνς με το 3-4-3 και εμβυλά στα στόπερ, δεν κάνει ο Γκαρσία το αντίθετο, να παίξει δηλαδή ο Πάοκ με 4-3-3 με Ελκαντουρί. Πολύ ωραία ερώτηση. Για να έχει να αυτό το πλέον να παίξει, να παίξει δηλαδή, παίζουν τα χάφη λίγο. Αουγκούστο, ναι. Σβάμπ και τον Ελκαντουρί. Γιατί τον Ελκαντουρί δεν τον είδα στην αρχική ενδεκάδα. Ο Ελκαντουρί, ναι. Καλά όταν είναι, είναι για 55 λεπτά. Ναι. Τώρα έχει να παίξει ένα μήνα με θλάση. Και έχει πιάσει και 30 βαθμοί Κελσίου. Πιστεύετε εσείς ότι ο Ελκαντουρί, αν είχε χάφη θα το έκανε. Θα το έκανε, λες. Ναι, με, γιατί αν το έκανε. Θα του λέγε ο Βιερίνη, κάτω. Ωραία ερώτηση εδώ από το φίλο τον Αλέκο. Λέει Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στην παρέα. Αν λέει έπαιρνε ένα παίκτη τον Μπάου, ποιον θα ήθελε, τον Ελκαντουρί. Εσύ. Ναι. Τώρα σου είπα ότι αντέχει 50 λεπτά. Όχι, όχι, σαν παίκτη. Για τώρα όχι, μου λέει ποιον παίκτη γενικά. Για πότε, ρε φίλε. Δηλαδή, το Ζήκοβι δεν τον ήθελε, τον... και δεν τον Ελκαντουρί. Δεν μ' άρεσε ο Ζήκοβι. Και σε λε ο Ελκαντουρί. Αφού ρε φίλε, μου άρεσε περισσότερο οι παίκτε τη μεσαία γραμμή. Κάνει πολύ καλή. Ο καλό Ελκαντουρί δεν είναι. Βάτωνε με τον Μπουχαλάκη σε 4-3-3. Ναι. Να πας στο ψυχιατρίο, το δημόσιο ψυχιατρίο. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάντως να παίξω. Πάμε αυτό που είχαμε ξεκινήσει πριν και το αφήσαμε στη μέση, να δούμε τους δύο τερματοφύλακες, Σα και Πασχαλάκη. Σα, είχε περάσει ένα περίοδο, μια περίοδο ντεφορμαρίσματος, ένα μήνα, βγήκε η κοπέλα του πάλι, μίλησε, έκανε, συνήλθε. Είναι ο γνωστός, Σα αντε να είναι 10% κάτω. Ο Πασχαλάκης είναι στην καλύτερη του φόρμα. Ναι. Και οι δύο είναι σε καλή κατάσταση. Ναι. Πασχαλάκης είναι λίγο αψυχολόγητος όμως. Δηλαδή μπορεί να σου βγάλει το άπιαστο και να σου φάει, ξέρω εγώ. Πασχαλάκης θέλει έναν πριν το ματς να του ανεβάζει το ηθικό και το αυτό. Να του λέει τι πέδαρας είσαι και τα λοιπά. Τον έχει. Την έχει. Ποιον έχει. Δεν έχει την Ειρήνη. Το ηθικό είπα, μην μπερδεύεσαι. Το ηθικό είσαι κούκλο, αγάπη μου και τέτοια. Έχει ανάγκη τώρα αυτό. Όχι, την κόμενα θέλει, έχει, δεν το βλέπει την πεδαράση. Λοιπόν, για πάμε άμυνα εδώ τι μου έχουν ετοιμάσει, γιατί θα είναι έκπληξη για μένα τώρα. Να δω τις γραμμές. Λοιπόν, έχουμε τις τριπλέτες. Δηλαδή τον Χολέμπα, τον Σοκράτη, εφόσον παίξει και τον Σεμέδο. Και από την άλλη έχουμε Βαρέλα, Κρέσπο και Βιερίνη. Το Ολυμπιακό ελαφρώ καλύτερη, α πολύ καλύτερη. Με Σοκράτη μέσα. Και με Σοκράτη μέσα. Και με Εμβυλά και πάλι καλύτερη θα είναι. Μάλιστα. Ο Κρέσπο τόσο χαλιά είναι. Αλέμαχος. Πάντως ξέρεις που κάνει εντύπωση ότι. Δύο θλάσεις έπαθε φέτος. Πριν μπει στην περιπέτεια. Καλό δίδυμο με τον Βαρέλα όταν πήρε το πρωτάθλημα. Το καλύτερο. Ναι. Πέρασαν τα χρόνια. Πριν μπει πάντως στην περιπέτεια που μπήκε ο Μιχαηλίδης και περαστικά, γιατί εντάξει, τώρα είναι κοινό μυστικό αυτό, έτσι. Άλλο θέλω να πω. Όχι, μην το πείτε. Ναι. Ξέρεις την πουλινγκ φάγαμε. Ναι. Λέω, θα το πω ότι έπαθε. Όχι, μην το πείτε, θα φάμε μήνυση. Εδώ δεν φάγαμε μήνυση για άλλα. Πάντως ο Κρέσπο έπαιζε για βασικός και πριν δημιουργηθεί αυτή η αναστάτωση τέλος πάντων του Μιχαηλίδη. Ναι, γιατί ο Μιχαηλίδης έχει τα λαθάκια του, κάνει τις γελίτσες του, δεν είναι έτοιμος ακόμα ολοκληρωμένος και σου λέει να βάλω την εμπειρία. Να βάλω εμπειρία με άλλο, να βάλω δύο γέρους όπως θα σου πει ο άλλος. Τώρα δεν έχει επιλογή. Τώρα δεν έχει επιλογή. Δεν έχει επιλογή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη μεσαία γραμμή, εκεί που θα έχουμε πολυκοσμία. Ένθεν και ένθεν. Λοιπόν, είναι τα full back ο Μπάμπα, ο Ροδρίγκο, ο Αγκούστο και ο Σβάμπα από τη μία, Ρέαμτσουκ, Αντρούτσος, τα full back του Ολυμπιακού, με τον Καμαρά και τον Ενβιλά εκεί. Ναι. Ναι. Αν δεν παίξει ο Σοκράτης, θα είναι ο Μπουχαλάκης. Δηλαδή ο Μπουχαλάκης τρώγεται αν παίξει ο Σοκράτης. Θα παίξει ο Μπουχαλάκης. Όχι. Καλύτερα για σένα. Νομίζω ότι ελαφρώς καλύτερος Ολυμπιακός, πάρα πολύ καλός ο Μπάμπα όμως, ναι. Ανεβασμένος ο Αγκούστο, πάρα πολύ ανεβασμένος ο Σβάμπ. Εκείνος που έχει θέμα είναι ο Ροντρίγκο, που στο πρώτο μάτς τώρα στο Καραϊσκάκι και το προηγούμενο μάτς δημιούργησε ο Πάοκ από εκεί, ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, από εκεί πάρα πολλά ρήγματα. Ναι, αλλά είναι σε καλή φόρμα, αυτοί οι τέσσερις γενικά είναι σε καλή φόρμα. Και του Ολυμπιακού και ο Πάοκ, εντάξει. Αν εξαιρέσω το δεξιό μπακ, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πάντως εγώ, αν μου έλεγες να φτιάξω μια μεικτή μεσαία γραμμή, θα βάζα τον Μπάμπα στη θέση του Ρέαμτσουκ. Τον Καμαρά, οπωσδήποτε. Θα βάζει για τον Εμβυλά. Θα κράταγα Καμαρά, Εμβυλά και θα κράταγα και Αντρούτσο ουσιαστικά μόνο τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα, ναι, εκεί μόνο. Σωστό. Ναι, ναι. Βέβαια. Εντάξει, αδικείται λίγο ο Σβάμπ, αλλά νομίζω ότι μπροστά σε Καμαρά και Εμβυλά. Είναι καλό ο Σβάμπ, αλλά έχει εκεί καλό παιχταράδο Ολυμπιακό. Ο Ρέαμτσουκ έχει ανέβει πάρα πολύ. Και αυτό που έχει πει ο Μαρτίν στον Ανδρούτσο είναι ότι θέλει να προσέχει πάρα πολύ τα γεμίσματά του πίσω από τη σέντρα. Γιατί όταν κάνει μπροστά το overlap, είναι πολύ καλύτερο στις σέντρες
όταν γίνει σαν εξτρέμ. Αλλά όταν πρέπει να γεμίσει παιχνίδι από πίσω από το κέντρο, έχει πρόβλημα. Και αυτό θέλει να το βελτιώσει. Θα έπρεπε να το βελτιώσει, καλά του λέω Μάρτης, γιατί θα έπρεπε να ξέρει και τη θέση καλύτερα. Θα έπρεπε να κάνει και πιο διαγώνιες κινήσεις. Ναι. Εντάξει, είναι μια μεταγραφή του Ολυμπιακού, σας πει ο Ανδρούτσος. Εγώ θέλω να του δώσω συγχαρητήρια τον Ανδρούτσο, ο οποίος από ένα χαφ όχι μεγάλο δυνατοτήτων έγινε ένας πολύ καλός μπακ σε σύστημα απαιτητικότερο από το 4-3-3. Mm-hmm. Και έκανε και ρίσα στην καριέρα του. Ναι, ναι, και πρέπει να είναι καλός αθλητής, δεν ξέρω. Και είναι και καλό, είναι και καλό, είναι και... Καλός αθλητής. Είναι και καλό παιδί πριν από καλό αθλητής. Δεν θέλουμε για να κάνουμε παρέα, μπάλα. Okay. Λοιπόν, πάμε μπροστά. Δεν ξέρω λέω και το καλό παιδί. Ναι. Γιατί άμα δεν είσαι καλό παιδί. Δεν είναι πολύ μεγάλο προσόν στο ποδόσφαιρο. Μας το έχει πει ο Δωμάζος αυτό. Λοιπόν. Γιατί και ο Δωμάζος δεν ήταν εκεί κανένα. Άγιο παιδί. Αυτό δεν είναι προσόν να είσαι καλό παιδί στο ποδόσφαιρο. Αυτό καλό, παιδί, καλό παιδί ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτό λέμε. Αυτό εντάξει, λέμε. Αυτό λέμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε Ουάρντα, τον Σφιντέρσκι και τον Ζίβκοβιτς και απ' την άλλη έχουμε Μασούρα, Λαραμπή και Μπρούμα. Του Ολυμπιακού είναι καλύτερη. Ναι. Και το φαίνεται. Δεν λένε και αριθμοί. Δεν θα έβαζες... εγώ θα βάζα Ζίβκοβιτς. Το Ζίβκοβιτς θα το πολέμαγα να τον βάλω εκεί. Όχι του Μασούρα τη θέση, στο αλλού. Ναι, με μεικτή ναι. Εδώ θα έβαζα Μασούρα, Ραμπή και Ζίβκοβιτς. Ναι. Ο Ζίβκοβιτς με τον Μπρούμα, αφού του συγκρίνουμε τώρα σε αυτό το σημείο, ο Ζίβκοβιτς έχει περισσότερο τον γκολ από τον Μπρούμα, αλλά δεν έχει το ένα εναντίον ενός. Ναι. Δηλαδή, σωστό. Ο Μπρούμα στο ένα εναντίον ενός είναι πολύ καλύτερο. Σωστό, σωστό. Από τον, από ο Ζίβκοβιτς έχει μια κίνηση πολύ καλή. Δεν έχει την τρίπλα να φύγει και απ' έξω, δεν φεύγει. Δηλαδή, γιατί με το πόδι το. Μπορεί να φύγει αν παίζει έξω αριστερά. Mm-hmm. Να φύγει απ' έξω. Και, στην Τούμπα θυμάσαι το πρώτο μάτι, στο 2-0, στα play-off. Ο Μαρτίνης δίνει πάντα μια εντολή όταν παίζει με τον Μπάουκ στους μπακ του. Ότι δεν θα αφήσετε τον Ζίβκοβιτς να παίξει με το ανάποδο πόδι, με το αριστερό. Κλείσετε, ναι. Θα τον κλείσετε γιατί όταν συγκλίνει σουτάρει. Ναι. Δεν το έκανε αυτό. Έκανε όμως κάτι άλλο. Επειδή ο Ρεάπτσιουκ δεν ήταν σε καλή κατάσταση σε εκείνο το παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο. Έλεγε του Ζίβκοβιτς να κάνει την κάθε κίνηση και να βγαίνει πίσω από την άμυνα. Ναι, καλό. Οι δύο στόπερ δεν τα βρίσκανε καλά και ο Ζίβκοβιτς έβαλε, το πρώτο και το δεύτερο γκολ ήταν περίπου πανομοιότυπο. Λοιπόν. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση ο Σβιντρίσκι. Εγώ πιστεύω να βάλει τον Κρουμέντσικ. Δεν πιστεύω να βάλει τον Σβιντρίσκι. Έτσι πιστεύω εγώ. Μπορεί. Ναι. Γιατί ο Κρουμέντσικ είναι ένα παίκτη, το λέγαμε και με τον Γιάννη στο ραδιόφωνο, είχαμε μια διαφωνία. Εγώ πιστεύω ότι ο Κρουμέντσικ υπηρετεί καλύτερα τα θέλω του ΠΑΟΚ στην επίθεση για να μπορούν να βοηθάνε είτε τον Τζόλις είτε τον Ουάρντα είτε τον Σβιντρίσκι. Είναι τελείως διαφορετικό στυλενικό. Γιατί ο Κρουμέντσικ παίζει με την πλάτη ενώ ο άλλο παίζει κατά μέτωπο με αιστεία. Ναι. Είναι πολύ βασικό αυτό. Δεν ξέρει πάντως καλύτερη μπάλα ο Σβιντρίσκι από τον Κρουμέντσικ, αλλά είναι καλύτερο φίνισερ. Στα ίδια επίπεδα μπάλα. Είναι καλύτερο σκόρερ. Έχουμε φτιάξει και φωτό για του changer, πώ λέγεται, players. Όχι, δεν έχω βάλει κάτι στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν έχω βάλει. Άμα δεν βάλει, δεν βάλα και εγώ ρε φίλε. Τα χαίρομαι πολύ. Δεν είναι για μου δουλειά, δουλειά σου είναι αυτό. Ο game changer είναι ο. Παίκτε δηλαδή που μπορεί να έρθουν με τον πάγκο και να αλλάξουν τη ροή και την έκβαση του. Είναι, να τους δούμε λίγο. Είναι ο Χασάν. Σίγουρα είναι ο Άχμεντ Χασάν. Είναι αυτός. Ε? Όταν ήταν τον πάγκο, κάνει πιο πολλά γκολ από ότι. Βέβαια. Ο Χασάν κάνει γκολ. Ναι. Φίλε, έχει μπει. Α, και έκανε, λένε. Ναι. Ο έτερος είναι ο Τζόλης που μπορεί να γίνει game changer, να αλλάξει το παιχνίδι τη. Έτσι όπως είναι ο Τζόλης, είναι για τον ψυχίατρο. Όχι. Τον έχουν κάνει την ψυχολογία. Η ουσιαστική δύο παγκιά του πάγκο είναι να το φτιάξει, όχι να το χαλάσει. Η ουσιαστική δύο παίκτε που μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι αν μπουν. Είναι αυτοί οι δύο. Από τον Ολυμπιακό μπορεί να βάλει και το Φορτούνι σε μια τέτοια περίπτωση. Ότι μπορεί να σου αλλάξει το παιχνίδι. Άλλη τεμπέλα αυτό. Αλλά λοιπόν, από τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από τον Τζόλι. Δηλαδή είναι... Τώρα πάμε να δούμε και σε κάρτα την προϊστορία που έχουν σε τελικούς οι δύο ομάδες. Εδώ βλέπουμε συνολικά 5 κατακτήσεις Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ 51-71, 73-80-92 και ο ΠΑΟΚ. Το 1974 και το 2001, έτσι. Να πούμε ότι το 1942 ήταν διπλή τελική. Πάω ο Ολυμπιακός 1-1 στην Τούμπα ναι. Και ο Ολυμπιακός πάω 2-0 στο Καραϊσκάκης. Σωστό. Είναι ο μοναδικός διπλός τελικός. Ναι. Εδώ βλέπουμε αναλυτικά το 51 Ολυμπιακός πάω 4-0 στη Λεωφορώ. Μουράτης, Ζαρίβας, Δρόσος, 2 γκολ. Γιάννης και Βαγγέλης Χέλμης στον πάγκο του Ολυμπιακού. Βίλι Σεύτσικ. Υπηρεσιακό ήταν ο Βίλι. Αυτό ήταν υπηρεσιακό γιατί ο Βίλι είχε βγάλει πάρα πολλά παιδιά. Ήταν στατσικό αυτό. Πάρα πολλά παιδιά. Ναι. Κούδε τέτοια σε αυτού του ηγέτε. Α, ναι. Ναι, ναι, ο Βίλι. Διάσημο. Στη γειτονιά μα. Στη γειτονιά σου. Λοιπόν, το Βίλι δεν το άλλαξε. Με το Βίλι. Έχει καριέρα. Λοιπόν,
Πάμε. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ το 1971-3-1 στο Καραϊσκάκη πλέον έχουμε πάει. Αγγελής, Γιούτσος, Μπαμπουλής, Σαράφης, Γιώργος Δαρύβας. Πυρησιακός. Και ο Σάνο. Είχε γράψει ιστορία ο Γιώργος Δαρύβας. Γιώργος Δαρύβας, είναι καλά, τον έχω δει. Γιατί είχε κατακτήσει το 51, σαν παίκτης και σκοράρει στο τελικό και ήταν προπονητής στο 3-1 του ΠΑΟΚ. Ήταν πρώτος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού που κατέκτησε πρωτάθλημα και κύπελλο απέναντι στον ΠΑΟΚ, είτε σαν παίκτης είτε σαν προπονητής. Ιστορία μεγάλη ο Δαρύβας. Βέβαια, τεράστιο. Το 73 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0 στο Καραϊσκάκη με τον Αγγελή σκόρερ. Ελάκης Πετρόπουλος πλέον στον πάγκο του Ολυμπιακού και ο Σάνον ήταν. Μακαρίτης και ίδια. Πολύ Σάνον πήγε μετά στον πάγκο. Ο Λόραντ. Ο Λόραντ. Ήμουν εκεί, μπολμπόι. Τον είδα ξαπλώνεται ολόκληρο γουμάρι. Απίστευτο. Λοιπόν, πάγκο Ολυμπιακός 2-2 το 74-3 στα πέναλτι στη Φιλαδέλφια. Η πρώτη κατάκτηση του πάγκο απέναντι στον Ολυμπιακό. Και το φοβερό ήταν ότι και κάποια χρόνια μετά θα το κατάκτησε πάλι στην Φιλαδέλφια. Τον τυροκυτήριο πέναλτι το βάλε. Είχε γίνει κριτική στον Πετρόπουλο τότε. Οι δημοσιογράφοι, οι Αβραμίδες της εποχής, το 1974, είχε γίνει κριτική στον Πετρόπουλο γιατί στις προπονήσεις δεν χτύπησε πέναλτι, λέει. Και δεν τους έκανε. Ήταν τόσο σίγουρος ότι θα κερδίσει το παιχνίδι, οπότε. Όντως, αυτό είναι ισχύει. Αυτό το έκανε και ο Τσαϊκόφσκι, μου λέει ο Χριστίδης. Είχε τσακωθεί και με τον Κελεσίδη, ε. Ο Λάκης, ναι. Ήταν από τα πρώτα. Μετά τον έφαγε μαραμάκα τον Κελεσίδη από εκείνο το μάτς και μετά. Όχι, ο Κελεσίδης, με συγχωρείς. Το 80 φαγώθηκε. Ναι, αλλά είχε ξεκινήσει όμως από τότε η γκρίνια για τον Κελεσίδη, για το ότι αν θα. Για τα βράδια που βγαίνουν έξω και ιστορίες. Σε εκείνο τον τελικό δεν έπαιξε ο Κελεσίδης που μετρούσε μόνο νίκης σε τελικούς. Ήταν χθες εδώ στον. Ο Πάνος εδώ ήταν. Ναι. Ο Πάνος εδώ ήταν. Facebook. Μιλάμε με τον Πονόβα όλη μέρα. Περπάτημα. Ναι, ο Κελεσίδη. Ναι, ναι. Ο πατέρας μου ήταν εξαιτίας του πατέρα μου. Έμεινε ένα χρόνο έξω ο Κελεσίδης. Ναι. Σε ένα Πασεραϊκό Άρης. 2-0 ο Πασεραϊκός το 83. Ναι. 2-1 μειώνει ο Άρης. Και του βάλω ο πατέρας μου ένα γκολ από 40 μέτρα. Και ο τερματάρο και λέει πιτσιρικά. Ναι. Και τον κάνα μπούλινγκ είχε να παίξει 8-9 μήνες. Την κουφάλα λέει τον μπαμπά σου, με κάνει ζημιά να παίξει. Ο γιγάντας. Τερματοφυλακάρα. Δηλαδή, αν ο Κελεσίδης γυμναζότανε, γιατί ήταν γερό παιδί, κοίταξε το πώς ήταν. Και πρόσχεγε για τη ζωή του, γιατί ήταν αρκετά. Βαριέ, σα πω κάτι. Γεμάτο θα φύγει από τον κόσμο. Γεμάτο θα φύγει. Είναι ακόμα δυνατό. Αν κάνει το λάθο και το χειραψίχη λίγο χαλαρό. Ξέρει ότι δούλευε στα καρπούζια. Στα έχει πει αυτά. Όχι. Αυτά. Άσε λίγο τα καρπουζιά μου, θα πάω λίγο παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο τελικό. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1981. Δαμανάκης αυτογκόλ. Ορφανός Κουσουλάκης και Δαμανάκης. Ναι, με Γκόρσκι πλέον. Και πεθάνει ο Λόραντ στον πάγκο και βάλα το Φουντουκίδη. Τον αρέσει αυτό. Μεγάλη ιστορία. Τον είχα προπονητή. Ναι. Καλύτερα ταλαιπώρια μεγάλη. Τρεις προπονήσεις την ημέρα. ΟΙΚ. Ο Ικάς. Πού να βγεις έξω. Πάμε παρακάτω. Πολύ Φιλαδέλφια. Λοιπόν, είναι η διπλή τελική πλέον. Το 92 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 στην Τούμπα με Σκαρτάδο Τσαλουχίδη. Πολλά γκολ από τα χάφω Τσαλουχίδη. Ο Σκαρτάδος είχε ανοίξει το σκορ με κεφαλιά. Ήμουν στο γήπεδο τότε και το έβαλε. Και πήγε στο τέλο του αγώνα να σκοράρει ο Λιτότσενκο. Και ο διαιτητής έλεγε στο τέλο του αγώνα γιατί μάλλον φοβήθηκε και μπαίνανε ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο. Ο Γούναρης που χάλασε το όνομά του στον ΠΑΟΚ. Είχασε τότε το αίτητο. Έσπασε το ΑΕΤ Ολυμπιακός με Γούναρη προπονητή, χάνηκε το κύπελο. Το 92 με. Καλά, ο Ολυμπιακός καλύτερος και τότε ήταν. Δεν είχε περάσει ο Πάοκ. Είχε τους Ουκρανούς τότε. Επαναληπτικός. Είχε καλούς ναι. Είχε τους Ουκρανούς κλπ. Νομίζω ότι είναι η ομάδα του Μπλαχίν εκεί νομίζω ήταν πάρα πολύ δυνατή. Απλά αδικήθηκε. Αδείξε και η ίδια τον εαυτό της δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, και θα φτάσουμε στο 2001. Είναι η τελευταία φορά που συναντήθηκαν δύο ομάδες σε τελικό. 4-2 πάει ως μεγάλο φαβόρι Ολυμπιακός τότε, με τους Κύπριους ο ΠΑΟΚ, με Γκομίτη. Ο Μαδάνες και οι δύο. Ναι, ναι. Νομίζω όμως ότι Γιάννη εκείνο το παιχνίδι Ολυμπιακός είχε πάρει πάρα πολύ χαλαρά. Ο ΠΑΟΚ είχε πει πολύ δυνατά. Ο Γκομίτης είχε κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στο. Το πρώτο γκολ. Ο Γκομίτης είχε κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά σε εκείνο το παιχνίδι στον Ολυμπιακό, γιατί βγαίνει πολλές φορές από δεξιά και η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν κάκιστη. Είχαν μπει με πολύ μεγάλη έπαρση Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά. Γι' αυτό πρέπει να προλάβει το ίδιο και ο. Ναι, αυτό πάνε να προλάβει μπορεί, ο μπορεί, ναι. Μπορεί ναι, να είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα θες Γιώργο να δούμε και κάποια στιγμιότυπα για φινάλε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, να θυμηθούμε. Περιμένουμε.
Να θυμηθούμε. Να θυμούνται οι παλαιοί για να μαθαίνουν. Αυτά μ' αρέσουν. Αυτό είναι το γκολ του Θανάση Αγγελή. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 3. Μάνατζερ δεν είναι αυτός τώρα. Όχι, βέβαια, όχι, ο Θανάσης Αγγελής. Ο Βαγγέλης ο Αγγελής. Αυτό που λέτε στον Παζιάννη. Καμία σχέση. Ο Θανάσης Αγγελής είναι μεγάλο ηλικία άνθρωπο. 71 είναι τώρα. Τόσο, ναι. Σταύρος Αράφης εδώ στο. Το όπω μεγάλη πεθαρά. Κοιτά κόσμο στο μεγάλο κεφαλό σχέστη. Πρώτο σκόρ του ΠΑΟΚ από τα χαφ. Όλων των εποχών. Ο Πάμπο Φαμπουλή, τεράστια προσωπικότητα, Κύπριο, έτσι. Εδώ είναι το γκολ του Αγγελή, αυτό. Το 73. Να σου περιγράφει, για να Θανάση Αγγελή τον γκολ που έχει βάλει και να σε πιάνουν δάκρυα που λέει ο λόγος. Αυτό είναι το 2-2, αν δεν κάνω μεγάλο μας. Το 74. Το 2-2, το 4-4. Μια παλιά, τον Κούδα φοβερή. Ο Κούδας τον Παρή. Τερματοφύλακας στο Ολυμπιακό που Πάκης. Πάκης, ε. Ναι. Ο Λευτέρης που Πάκης. Και εδώ το πέναλτι. Γι' αυτό τον κάναν τον Μετρόπουλο Μπούλι. Ναι. Δεν υπάρχει αλεσίδια, έπαιζε πουπάκι. Και το πουπάκι, ναι. Δεν είναι και το ίδιο πράγμα. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι, οι τελικοί του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ πάντα έχουν, έχουν πάρα πολύ ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον και σε κάποια από τα παιχνίδια βγαίνουν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν τους περιμένει. Δηλαδή, τώρα λέγαμε νωρίτερα για τον Εγκομίτη, ας πούμε. Στο μάτι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ που κέρδισε το 1-0, το είχε βάλει τον κόλλο Θανάση Αγγελής. Ο οποίος δεν ήταν καθαρό σκόρερ. Δαμανάκης. Εδώ είναι ο Κώστας Ορφανός. Ο Κώστας Ορφανός, ο οποίος ήταν η ζωντανή ιστορία του ΠΑΟΚ και έφυγε και πήγε στον Ολυμπιακό και πανηγύρισε τίτλο. Αφού του δίνανε 3-4 διαμερίσματα, ένας και άλλος του δίνει ένα καφενείο. Και ο, Κωστίκος. Μπράβο. Ορφανός έκανε ότι δεν έκανε τελικά. Κωστίκος έκανε προσφυγή για μείωση προσωπικότητας. Έτσι πήγε στον Ολυμπιακό. Ναι. Και πήρε προτάσματα 87. Φαντάρο στην Αθήνα ήμουν εγώ. Με Ζίνδρο. Άκου τώρα τι προτάσμα πήρε ο Ολυμπιακός. Με Ζίνδρο, Ζελελίδη και τέτοιες ιστορίες. Μέτριος. Με Αλκέτα όμως. Με Αλκέτα Παναγούλια. Εδώ πότε είναι. Αυτό είναι στην Τούμπα, το 1-0 του Σκανδάλου. Α, το, η διπλή τελική, ε. Ναι, αυτό είναι το. Και εδώ είναι που γυρίζει η κεφαλή και βάζει τον κόλλο Τσαλοχίδης. Ο Τσαλοχίδης, όπως μετά, όταν τελείωσε την καριέρα του στον Ολυμπιακό, πήγε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και ήταν ο. Πολλά γκολ. Αυτό είναι ο δεύτερο τελικό, είναι η φωτοβολίδα. Φωτοβολίδα, τέλος πάντων. Το σου του Γκενάντι Λιτόφτσενκο, το 1-0. Η αξία είναι πως που τους παίρνει τρεις παίκτες. Παραμάζομαι. Τους παίρνει πάνω, ναι. Συνέκλεινε. Είναι η πρώτη φορά που λέγαμε που ακούσαμε στην Ελλάδα το συνέκλεινε. Το συνέκλεινε, ναι. Και εδώ το 2-0 από φίλε, το πέναλτι. Κεφαλιά ψαράκι από το πέναλτι. Πρώτο σκόρερ Γιάννη σε εκείνη τη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, ο στατιστικολόγος μας Γιώργος Λίγκης θα γνωρίζει καλύτερα. Πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού σε τελικούς κυπέλου από το 90 και μετά. Εδώ ήταν ο καφές με ραστά. Αυτό είναι. Ναι, όχι, έχει κάτι περίεργα μαλλιά. Έχει ένα Audi. Στον Πάο. Αυτό δεν είναι. Στον Πάο, δεν είναι. Ναι, στον Πάο. Άλλο αθόρυβο χάφι. Ναι. Με Γεωργιάδη. Αθόρυβο. Στα πατήματα παίκτες, της γάτας έβαζε πολλά γκολ. Πέντε παίκτες από την δεκάδα του ΠΑΟΚ σε εκείνο το τελικό πήγαν Ολυμπιακό. Ήταν ο Γεωργιάδης, ήταν ο Καφές. Ναι, για πες τους υπόλοιπους. Ο Κάς είχε πάει στην ΑΕΚ πρώτα. Ο Κάς. Είχε πάει στην ΑΕΚ πρώτα. Ο Κάς, Καφές. Γουχού. Γουχού. Τον είπα, Γουχού. Τον πέμπτο δεν το βρίσκεις. Το τελείωσε η εκπομπή. Ο τερματοφύλακας. Αδυναμία του Μπάγεβιτς, έγχρωμος. Ο Μπονσά. Κόβει από Μπονσά. Ναι. Πω, τι μου θύμισες τώρα, κόβει από Μπονσά. Λοιπόν, α, το Γρηγόρης. Αυτά, όπως έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, δεν είμαστε για χόρταση. Λοιπόν, κρύα πράγματα τώρα. Πες για αποφώνηση. Ναι. Θα είναι η Μπράβη από τη μια μεριά, η Μπράβη. Τι να έρθει τώρα, μπάλα, να δούμε. Λοιπόν, και με COVID, δυστυχώς. Αυτά κύριοι, θα είμαστε ξανά μαζί αύριο εδώ με Betting Weekend και το φινάλε των μεγάλων ξένων πρωταθλημάτων. Θα μιλήσουμε με Ρακετζή και για Eurovision. Αν τσιμπήσω τώρα από το όπλο θα ξαναμιλήσουμε για τελικό. Θα είναι και ο κύριος, Αβραμίδης Απίκο. Νίκο, ευχαριστώ. Εγώ, Κωστή, ευχαριστώ. Να είστε καλά.